way you drop is like a stone making out your fire, but you just been thrown till kingdom comes. Forbidden tongues, these eyes get stung with every cursed song. These twisted times can't compare to και είμαι μαζί με τον κύριο Γιώργο Οικονομόπουλο, υπεύθυνο του Ελευσίνα, του Ελευθεριακού Συνδέσμου Απεξάρτησης, για να κάνουμε μια κουβέντα για τα ναρκωτικά και γενικά για διάφορα θέματα. Κύριε Οικονομόπουλο, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Υπάρχουν τρεις λέξεις που για το μέσο άνθρωπο νοηματοδοτούν το ίδιο αντικείμενο: ναρκωτικό, ψυχότροπο, ψυχοδηλωτικό. Έχει διαφορά το επιστημονικό περιεχόμενο αυτών των όρων και τελικά μπορείτε να μου πείτε με απλά λόγια τι σημαίνει ναρκωτικό? Ναι, υπάρχει μια διαφορά. Το λένε οι λέξεις, νομίζω είναι χαρακτηριστικά, δεν είναι τυχαίες οι λέξεις. Άσχετα αν το ναρκωτικά το έχουμε περάσει για όλα τα ψυχότροπα και τα ψυχοδηλωτικά μαζί, που δεν είναι ναρκωτικά. Ναρκωτικό είναι μια φαρμακευτική ουσία, ιατρικά μιλώντας, η οποία σε ναρκώνει, σου καταστέλνει δηλαδή το νευρικό σύστημα, σε κάνει να κοιμάσαι, είναι σε πιο νοθρός ή αδιάφορος. Ψυχότροπο είναι η οποιαδήποτε ουσία, φαρμακευτική ή φυτική κατά κανόνα, η οποία σου αλλάζει, σου τρέπει, μετατρέπει τον ψυχισμό σου. Μπορεί να είναι διαγερτική, μπορεί να είναι ναρκωτική, μπορεί να είναι ψυχολογική. Όλα λέγονται, ο γενικό χαρακτηρισμό δηλαδή για τα τρία που είπατε, ναρκωτικά, ψυχότροπα, ψυχολογικά, όλα είναι ψυχότροπα. Και ψυχολογικά είναι μια ειδική κατηγορία ψυχοτρόπων ουσιών, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα την αλλαγή τη συνείδηση κατά κανόνα με εγρήγορση. Θα λέγαμε είναι ανάδυση από το ασυνείδητο εικόνων και μνημών, είτε παιδικής ηλικίας είτε άλλης, είτε περίεργες άλλες μνήμες που έχεις, ακόμα και ενδομήτριες, λέμε, ανάπτυξης, που έχουν σαν αποτέλεσμα να παθαίνεις ένα φλάσ, να το πω έτσι πρακτικά, δηλαδή έρχεσαι σε επαφή με μια άλλη πραγματικότητα. Ψυχοδηλωτικό, το λέει η λέξη, είναι αυτό που δηλώνει τον ψυχισμό. Δηλαδή σου τα στοιχεία του συνειδίου, τα οποία παραμένουν κατά κάποιο τρόπο κλεισμένα, απελευθερώνονται και βγαίνουν. Είτε καλά είτε άσχημα. Είτε καλά είτε άσχημα. Μάλιστα. Ωραία. Ηρωίνη, χασίση, κοκαίνη, αλκοόλ. Ποια από τις παραπάνω ουσίες θεωρείται πιο επικίνδυνη και γιατί? Εξαρτιέται τώρα τι εννοώ, ποια πλευρά του εννοώ επικίνδυνη. Από πλευρά υγεία, πρώτη είναι η κοκαίνη και το αλκοόλ. Η κοκαίνη σε πρωτολική δόση γιατί χτυπάει την καρδιά και το αλκοόλ, οι γνωστές τα συμπτώματά του, του αλκοολισμού και τα αποτελέσματά του. Από πλευρά εξάρτησης είναι πρώτα η ηρωίνη και μετά το αλκοόλ. Θα λέγαμε ότι η κάναβη δεν έχει καμία από τις δύο επιδράσεις. Δηλαδή ούτε επιβλαβής για την υγεία, δεν έχει ποτέ σημειωθεί θάνατος από κάναβη ή κάποια διαταραχή σοβαρή. Ούτε από πλευράς εξάρτησης. Εξάρτηση θα λέγαμε έχει ψυχική εξάρτηση. Η κάναβη, η οποία όμως θεωρείται ελαφρά. Δηλαδή το πιο εύκολο πράγμα είναι να κόψει την κάναβη. Εκτός των ουσιών, όπως αυτές που αναφέραμε πριν, τι άλλο θεωρείτε εσείς ναρκωτικό?
Οτιδήποτε σου καθυλώνει τον ψυχισμό, στον εξαρτάς, τον κολλάει σε μια κατάσταση. Μπορεί να είναι μια ιδεολογία, μπορεί να είναι μια θρησκεία, μπορεί να είναι μια συναισθηματική σχέση. Μπορεί να είναι οτιδήποτε σε κολλάει, σου αλλοιώνει δηλαδή τον ψυχισμό προς το χάσιμο της αυτοδυναμίας. Μάλιστα. Άρα μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μιλάμε εδώ όμως και ασχολούμαστε με τα φαρμακευτικά. Ναι, σωστά. Ελευθεριακό σύνδεσμος απεξάρτησης λέγεται ναι. η προσπάθεια αυτή, έτσι. Ναι. Ποιο είναι το περιεχόμενο της λέξης ελευθεριακός όταν μιλάμε για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών ουσιών? Ναι. Ελευθεριακός, σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει ο Αριστοτέλης, είναι ο άνθρωπος που παρέχει χωρίς κράτημα, βαρντάς τα λέμε απλά, έτσι όπως το λέει, και καθένας ο οποίος με τη γενικότερη έννοια που αντιλαμβανόμαστε εμείς, προσπαθεί να προεκτείνει, να διαστείλει τα όρια για την αυτοσυνείδηση, την αυτοδυναμία και την ελευθερία, είτε προσωπικά είτε κοινωνικά. Μάλιστα. Είναι όμως απαραίτητη προϋπόθεση να γίνεται αυτό πρώτα προσωπικά για να γίνει και κοινωνικά? Υπάρχει μια παλίδρομη αλλιορύθμιση, ένα feedback όπως το λέγαμε, δηλαδή το ένα επηρεάζει το άλλο, είναι οικότε και το αυγό. Γιατί πραγματικά λέμε ότι κάθε άνθρωπος είναι σαν να έχει ένας κήπος, ένας αγρός με σπόρους. Ανάλογα με το σπόρο, αν έχει καλούς ή κακούς σπόρους, θα βγουν και καλά ή κακά φυτά, δηλητηριασμένα ή καρποφόρα. Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, θα βοηθηθούν να βγουν πιο πολύ το δηλητηριασμένα ή πιο πολύ τα καρποφόρα. Και τα δύο δηλαδή έχουν σχέση. Γι' αυτό πρέπει να ασχολούμαστε και με τα δύο. Και εμείς εδώ αυτό κάνουμε. Δηλαδή και προσωπικά προσπαθούμε να πετύχουμε αυτό το είμαι ένας άνθρωπος που βελτιώνεται, αλλά και η κοινωνική μας δράση να είναι προς την απελευθέρωση των συνθηκών αυτών που, στο μάτι των συνθηκών μάλλον, που προωθούν την άρκωση. Μάλιστα. Είστε γιατρός φαρμακευτικών απεξαρτήσεων, σωστά? Φαρμακευτικών εξαρτήσεων. Εξαρτήσεων. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Σημαίνει ότι είμαι ένας γιατρός ο οποίος 30 χρόνια τώρα ασχολούμαι αποκλειστικά με το αντικείμενο των εξαρτήσεων, των ψυχοτρόπων ουσιών, των επιδράσεων στη συνείδησή τους και της θεραπείας των διαταραχών από αυτά, που κύρια είναι η ηρωίνη. Δηλαδή, περισσότερο ασχολούμαι, θα έλεγα, με την ηρωίνη, με την δράση απεξάρτησης. Ναι. Ωραία. Και ασχολούμαι σαν γιατρός με την έννοια ότι παρέχω μια ιατρική βοήθεια για την αντιμετώπιση του άγχους και του πόνου των πρώτων ημερών. Και το θεραπευτικό έργο στη συνέχεια, αυτή είναι βασικά η δουλειά μου, δηλαδή να βοηθάω στον άνθρωπο κάποιες οδηγίες και μετά να προωθούνται στον ελευθεριακό σύνθημα απεξάρτησης. Γιατί η απεξάρτηση είναι αυτή, δεν είναι κάποιες μέρες που βοηθάω να περάσουν, ναι. Είναι η συνέχεια. Δηλαδή το να γεμίσει ο ψυχισμός μου με ρεθίσματα αυτοεμπιστοσύνης. Ωραία. Θα επανέλθω τώρα λίγο στην κάναβη. Ναι. Μπορεί να γίνει κάναβη προθάλαμος ηρωίνης επειδή πολλούνται στην ίδια αγορά ή ακόμα και να επιτείνει τη σχέση τους από ψυχολογικούς ή ακόμα και οργανικούς λόγους? Μα φυσικά όσον αφορά την ίδια αγορά, αυτός είναι και ο βασικός λόγος που από την αρχή ζητάμε, από το 82 που βγήκαμε στη δημοσιότητα, ζητάμε την νομοποίηση της κάναβης να πάψει να αποτελεί δηλαδή προθάλαμος στην ηρωίνη, όπως που ουσιαστικά γίνεται με την παραμονή στην ίδια αγορά. Διότι όταν το παιδί του λένε ναρκωτικά, το χασίσι μαύρο θάνατο, πεθαίνει, η ηρωίνη χασίσι, το ίδιο είναι, και κάνει χρήση κάναβης και βλέπει ότι δεν παθαίνει τίποτα, γελάει, σταματάει όποτε θέλει κλπ. Αρχίζει πλέον να αμφισβητεί και την επικοινωνότητα όλων των παράγων ψυχοτρόπων. Λέει, αφού το έχουν αυτό το παραμύθι, γιατί και τα άλλα, αφού δοκιμάσουμε και τα άλλα. Αυτό είναι ο κλασικό τρόπο που αποτελεί κάνει προθάλαμο στην ηρωίνη. Mm. Τώρα, από πλευρά, αν κάποιο είναι από πλευρά προσωπικότητα, έχει έντονη ανάγκη να καταναλώσει ό,τι βρει. Θα περάσει και από την κανέβη, δεν θα σταματήσει την κανέβη, θα καταναλώσει ό,τι βρει. Αυτό μπορεί να γίνει και σε περίοδο νομιμότητας ακόμα της κανέβης, έτσι. Η μεγάλη αυξημένη χρήση του αλκοόλ δείχνει ακριβώς την έντονη τάση των ανθρώπων, ας πούμε. Για να χαρούν, για να ξεχάσουν, για να φύγουν από την πραγματικότητα. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα που χιλιάδες χρόνια τώρα υπάρχει και όπου η εξουσία έδρασε καταστατικά, είχαμε ακριβώς όξυνση του προβλήματος. Μέχρι τον καιρό της απαγόρευσης δεν υπήρχε ποτέ. Ούτε τοξικομανία, ούτε εμπόριο, ούτε εγκληματικότητα, ούτε τίποτα. Και οι άνθρωποι καταναλώνουν κατά χιλιάδες. Είτε σε τελετές, είτε σε κοινωνικές συναισθιάσεις. Μόλις έγινε ποτέ απαγόρευση, φτιάχτηκε η μαφία, άρχισαν να πεθαίνουν οι άνθρωποι σαν τα ποντίκια από το πετρέλαιο που καταναλώνουν αντί για ουίσκι. Εγκληματικότητα, κέρδος, θάνατη, διαταραχές σε κοινωνικό και σε προσωπικό επίπεδο, όλα είναι αποτελέσματα της απαγόρευσης. Αυτό είναι δηλαδή τελείως κουτό κάποιοι που δεν το βλέπουν. Συνδέεται κατά τη γνώμη σας η τοξικομανία με την ανάδυση και την επικράτηση του καπιταλισμού? Κοιτάξτε, η τοξικομανία, θα έλεγα η ανάγκη χρήσης κάποιων ουσιών οι οποίοι αλλάζουν το κεφάλι και κάνουν να φεύγει στην πραγματικότητα. Όσο η πραγματικότητα γίνεται πιο σκληρή και άδικη, τόσο πιο πολύ μεγαλώνει η τάση και να φεύγουν. Αλλά το πρόβλημα της τοξικομανίας είναι πρόβλημα της απαγόρευσης. Κανένας άνθρωπος δεν θέλει πραγματικά να πεθαίνει, να αρρωσταίνει, να εξαρτιέται σε αυτόν τον βαθμό, ας πούμε. Ή τουλάχιστον πολύ λίγοι. Όχι το μεγάλο ποσοστό που παίρνει σήμερα. Αυτό το μεγάλο ποσοστό οφείλεται ακριβώς στην απαγόρευση. Mm. Και εγώ να σα εξηγήσω λεπτομερώς λόγους. Γιατί η απαγόρευση είναι αυτή που δημιουργεί το κέρδος. Πάρε παράδειγμα την κάναβη που λέμε χρηστικά. Είναι το μόνο εφορικό
όπως το αλκοόλ για παράδειγμα, το οποίο δεν χρειάζεται αγορά. Δεν χρειάζεται να αγοράσει καράβι. Άμα είσαι τριβάσει το αλκοόλ, το καλλιέργεια προσοχή είναι το μόνο ψυχότροπο το οποίο χωρίς να έχεις αγρούς και αμπέλια, όπως αλκοόλ, στο βαλκόνι σου μόνο μπορείς να έχεις ένα αυτοδύναμο, να μην έχεις ανάγκη αγορά. Μόνο με την παρανομία κάνει την κανένα αγορά. Μάλιστα. Και συμπεριφέρει στην ηρωίδα φυσικά. Με τη λογική όμως ότι ο καπιταλισμός συνδέεται με το άκρατο κέρδος. Συνδέονται με αυτή τη λογική η ψυχομανία. Ναι, συνδέεται φυσικά. Ναι. Γιατί η απαγόρευση είναι αυτή η οποία φτιάχνει το κέρδος. Η ηρωίνη είναι ένα κατεξοχήν, δηλαδή το κατεξοχήν μέσο και η κοκαίνη, κατεξοχήν μέσο ας πούμε, πλουτισμού σήμερα. Μιλάμε για 500 δις. Μιλάμε για τεράστια ποσά, ναι. Μιλάμε για τεράστια ποσά. Η επιστημονική υπεύθυνη του 18 άνω και ψυχίατρος Κατερίνα Μάτσα, σε μια συζήτηση που είχαμε πριν από αρκετούς μήνες, μου είπε επιλέξει τα εξής. Θα σας διαβάσω τι μου είχε πει. Δεν μπορεί να επικαλείται κανείς το δικαίωμα στην ουσία σε μια εποχή που το σύστημα του στερεί το δικαίωμα στην υγεία, το δικαίωμα στη δουλειά, το δικαίωμα στην κατοικία, το δικαίωμα σε μια ζωή με αξιοπρέπεια. Είναι υποκρισία να λέμε το δικαίωμα στην ουσία, το δικαίωμα να φεύγει, δηλαδή να φεύγει από την πραγματικότητα αντί να παλεύει για να αλλάξει αυτή την πραγματικότητα. Το δικαίωμα τη αυτοδιάθεση του ψυχισμού. Βάζει η συνάδελφος εδώ πέρα και λέει ότι δεν έχει καθένας το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης του ψυχισμού του. Πρέπει να θες δε θες να παλέψει να χτυπήσει τον καπιταλισμό. Το να θες να ξεφύγεις από αυτόν δεν είναι δικαίωμά σου. Με αποτέλεσμα τελικά να γεμίζουν οι φυλακές με ανθρώπους που θέλουν να ξεφύγουν από τον καπιταλισμό. Και έτσι πέρα του αστείου φυσικά αυτού ότι στις χώρες όπου έπεσε ο καπιταλισμός, σε εισαγωγικά το βάζω το έπεσε, Σοβιετική Ένωση ας πούμε και Κίνα και όπου υπάρχει, τα ναρκωτικά είναι κατεξοχήν. Ο κομμουνισμός εννοείται, που έπαιξε ο πακτός σοσιαλισμός. Ναι, ο πακτός σοσιαλισμός, αυτό εννοώ. Ναι. Αυτή η ολοκληρωτική μορφή συστήματος με το όνομα κομμουνισμός, ας πούμε. Τελικά αυτό είναι. Όπου υπήρξε, πριν πέσει, είχε και έχει ακόμα, και σαν καπιταλισμός τώρα, κατεξοχήν εχθρό του τα ναρκωτικά. Δεν είναι τυχαίο. Όλα τα συστήματα τα ολοκληρωτικά, είτε με δημοκρατική επίβαση όπως είναι ο καπιταλισμός, δυτικός που ξέρουμε, είτε χωρίς επίβαση όπως ήταν ο ολοκληρωτισμός της Σοβιετικής Ένωσης τα παλιότερα χρόνια, κάθε είδους ολοκληρωτισμός αυτό που επιδιώκει είναι να περιορίσει την αυτοδιάθεση των πολιτών. Τη δυνατότητα των πολιτών να καθορίσουν μόνοι τους τον εαυτό τους και το μέλλον τους. Μία από τις πλευρές της αυτοδιάθεσης είναι και η αυτοδιάθεση του κεφαλιού, η αυτοδιάθεση του ψυχισμού. Ποιος είσαι εσύ και με ποιο δικαίωμα εσύ θα μου καθορίσεις τι θα σκέφτομαι, τι θα βλέπω, πώς θα αισθάνομαι. Ναι. Αυτή είναι η βάση. Η απάντηση λοιπόν στην Κατερίνα Μάτσα, παρόλο που είναι τροτσκίστρια, θα έλεγα προσομοιάζει προς τα ελληνικά πρότυπα, ας πούμε. Δεν έχει δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Έχει δικαίωμα μόνο, υποχρέωση μόνο, να στρατευτείς με το κόμμα. Ναι. Η δεύτερη ερώτηση. Ναι, το δεύτερο σημείο είναι από αυτά που μου είχε πει, είναι ότι δεν θεωρώ ότι είναι ριζοσπαστική αντίληψη νομιμοποίηση των ναρκωτικών. Και σας λέω τον οικονομολόγο του Πινοσέτ, τον Φρίντμαν, ο οποίος πραγματικά ήταν ο πιο έθερμος θειασότης της νομιμοποίησης των ναρκωτικών. Θεωρώ λοιπόν ότι στην εποχή της κρίσης δεν μπορείς, δεν δικαιούσε να μιλάς για ελεύθερη διάθεση του σώματός σου. Ναι, ας μην μιλήσουμε για τον Φρίντμαν, γιατί ο Φρίντμαν εκπροσωπούσε το καπιταλιστικό κεφάλαιο, το οποίο δεν έχει συμφέρον με το μη ελεγχόμενο κεφάλαιο το οποίο βγαίνει από τους βαρώνους των ναρκωτικών. Και που χαλάει τις δικές τους διαδικασίες. Όσον αφορά το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης του σώματος ή του ψυχισμού, τελικά θα λέγαμε, παρέχουμε στην προηγούμενη απάντηση, είναι βασικό στοιχείο κάθε ολοκληρωτισμού να μην επιτρέπεται η αυτοδιάθεση του ψυχισμού. Ωραία. Πόσες ευκαιρίες απεξάρτησης πιστεύετε ότι δίδονται σε ένα τοξικομανή? Από άπειρες έως καμία. Ανάλογα με τις τύχη, τις συγκυρίες, τις συνθήκες, την προσωπικότητα ενός εκάστοτε. Υπάρχει ένα 5 με 10% ίσως και παραπάνω χρηστών που βοηθήσει ο οργανισμός σου, δεν παράγει την ουσία που χρειάζεται, την ενδορφίνη δηλαδή, και έτσι αυτή θα είναι μόνιμα εξαρτημένη στην ηρωίνη. Δεν μπορούν ακόμα, δεν έχουν τη δύναμη οργανικά και ψυχολογικά να κόψουν. Οπότε για αυτούς προτείνουμε τη συντήρηση. Να μην γίνονται εγκληματίες, να παίρνουν την ηρωίνη τους καθαρά, να μην έχουμε πρόβλημα. Ένα άλλο ποσοστό μπαίνει εξαιτίας της περιέργειας, που είναι το μεγαλύτερο, και μετά κολλάει. Και ένα άλλο ποσοστό μπαίνει και φεύγει, γιατί δεν του πάνε. Όλο το θέμα είναι βιολογικό και ψυχολογικό συνάμα. Εάν έχει μια προσωπικότητα ισχυρή αντιπόθεση, εξαρτιάζει λιγότερο ή απεξαρτιάζει ευκολότερα από κάποιον που έχει πιο αδύναμη προσωπικότητα. Δεν έχει τις απαραίτητες ουσίες, την ενδορφίνη που λέμε το αναλγητικό, να τον κάνει να αντέξει στις δυσκολίες, είτε σωματικά είτε ψυχικά. Πόσο εύκολο είναι για έναν άνθρωπο που βρίσκεται μέσα στη δίνη των ναρκωτικών να αποφασίσει ποιο πρόγραμμα απεξάρτησης του ταιριάζει? Τι θα του προτείνατε σε σχέση με αυτό?
με τα δικά μας. Γι' αυτό ζητάμε και τον πλουραλισμό στη ΣΤΕΚΕ. Τώρα δεν υπάρχουν προγράμματα. Εμείς είμαστε ένα πρόγραμμα το οποίο δεν είναι δημόσιο και δεν είναι και ιδιωτικό συνάμα. Θα λέγαμε είναι κοινωνικής πρωτοβουλίας. Δηλαδή αποτελείται από πρώην χρήστες, από γιατρούς, από ηθοποιούς, από ψυχολόγους, από μουσικούς, οι οποίοι δεν είναι ιατρικό το πρόγραμμα, είναι καθαρά κοινωνικής εκπαίδευσης, θα το έλεγα έτσι, ας πούμε. Ναι. Πώς δεν μπορώ να το πω, εναλλακτικής εκπαίδευσης. Ναι. Τα μαθήματα που κάνουμε είναι χαρακτηριστικά μουσική, θέατρο, γιόγκα, συζητήσεις, ψυχολογική ενίσχυση, οικονομικές τέχνες, ποδόσφαιρο, τι άλλο. Ναι. Πώς και με skydiving κάνουμε τώρα, πέσαμε αλεξίδωτα. Ωραία. Ένας άνθρωπος που είναι απεξαρτημένος από τις ουσίες, έτσι, επιστρέφει σε μια κοινωνία, καθαρός, στην οποία, η οποία αναπαράγει τα ίδια προβλήματα που τον έκαναν πριν να πέσει στις ουσίες. Ναι. Πώς μπορεί να τα αντιμετωπίσει αυτό, ή και καινούργια ακόμα προβλήματα. Ναι, πρέπει να έχει πετύχει ένα μίνιμουμ αντοχής, γιατί δεν σημαίνει ότι θα έχει το δεύτερο που ζητάμε προβλήματα. Το δεύτερο προβλήμα που ζητάμε είναι πρώτον να έχει αντοχή και το δεύτερο είναι να έχει, να έχει αναπτύξει κοινωνικές σχέσεις, συντροφικές σχέσεις, αλληλέγγυες σχέσεις με κάποιους ανθρώπους, κυρίως πρώην ή καινή, η δημιουργία ενός δικτύου δηλαδή, μικροκοινωνικών ομάδων, οάσεων μέσα στο χάος του καπιταλισμού, είναι η καλύτερη προϋπόθεση για να μπορέσει να ζήσει μέσα σε αυτές τις ηθικές πλουτσάνιξες στην πλαίσια. Γιατί έχει πλέον ένα προστατευτικό κλειό γύρω του από συντρόφους οι οποίοι βοηθάνε ο ένας τον άλλον. Ωραία. Έχετε κάποια εικόνα για την αστυνομική ή ακόμα και τη δικαστική αντιμετώπιση ανθρώπων που συλλαμβάνονται για ναρκωτικά? Ναι, εξαρτιέται από σε ποιο ιδιωτικό όργανο θα πέσει, σε ποια ανακρίτρια, σε ποιο δικαστήριο. Μπορεί να αφαιρθεί άμα έχει κατοχή για προσωπική χρήση και χρήση και είσαι νεαρός ή έχει κάποιο κυρίως ταξικό οικογενειακό περιβάλλον που θα σε υποστηρίξει. Και μπορεί να φας και ένα τσιγάρο, ας πούμε, παλιότερα με 5 χρόνια τρώει ένα τσιγάρο. Ιδιαίτερα αν είσαι σημασμένος, είσαι έχουν βάλει στο μάτι, σου φτιάχνουν και πολλές κατηγορίες πολλές φορές για εμπόριο ναρκωτικών. Για να σου φορτώσουν πράγματα. Για να σου φορτώσουν πράγματα. Γιατί η αστυνομία έχει συμφέρον να δείχνει ότι κάνει έργο. Άρα, όσο πιο πολλούς εμπόρους ναρκωτικών πιάνει, τόσο πιο καλό πρόσωπο έχει. Άρα, αντί να πιάσουμε 2, να πιάσουμε 22 και 20 να είναι ψεύτικοι, είναι θα αποφασίσει το δικαστήριο. Σε τόσο θα μπορεί να αφαιρθεί ένα. Ναι. Αλλά μέχρι τότε θα τηλεπορηθεί, θα πάει προφυλάξει, θα μπορεί έξοδος από τη χώρα και όλα τα σχετικά. Έχετε και κάποια εικόνα να υπάρχει, ας πούμε, αστυνομική βία ή βασανισμοί ή κάτι τέτοιο? Ναι, από το παρελθόν. Τώρα πρόσφατα δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά στο πρώτο παρελθόν, τότε που άρχισα εγώ, υπήρχε πολύ έντονη βία, βασανιστήρια και σεξουαλικές παρενοχλήσεις σε γυναίκες και όλα αυτά. Η κρίση των τελευταίων ετών είχε επίδραση στην εμπλοκή περισσότερων ανθρώπων με τις ουσίες. Έχετε εικόνα γι' αυτό? Μπλέκουν περισσότεροι άνθρωποι πλέον? Ναι. Θα έλεγα και έξω. Θα έλεγα, δεν μπορώ να το πω. Ξέρω ότι δεν είμαι στην πιάτη. Πάντως, οι ασφαλιστές που έχουν ανθρώπους που έρχονται εδώ πέρα για επεξάρτηση ναι. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Εξάλλου, δεν είναι τόσο ότι αυξάνονται οι χρήσεις, όσο που συμβαίνει αυτό, όσο το ότι δεν προχωράει ενώ αυξάνεται. Ο αριθμός των εισαγωγών δεν μεγαλώνει ο αριθμός των εξαγωγών. Δηλαδή υπάρχει δυσκολία στην απεξάρτηση τώρα πια. Όπως υπήρχε και παλιότερα. Αλλά τώρα επειδή μεγαλύτερος ο αριθμός φαίνεται μεγαλύτερο το πρόβλημα της αρρώστιας. Σας έχω ακούσει να λέτε το σύνθημα «Εμπρός για αυτοδύναμες μαστούρες». Τι σημαίνει αυτό και πώς πετυχαίνετε κάτι τέτοιο? Ναι, πετυχαίνετε. Αυτοδύναμη μαστούρα σημαίνει να πετύχει την κατάσταση την οποία επιδιώκει μέσω τη χρήση ενός φυτού. Είτε χαρά, είτε διέγερση, είτε αναλγησία, είτε ξέρω ότι έκσταση κλπ. Με αυτοδύναμο τρόπο. Δηλαδή με το να έχεις ενεργοποιήσει, αυτό γίνεται με άσκηση, τη δυνατότητά σου να εκρίνεις την αντίστοιχη ουσία. Διότι όλες οι ουσίες, οι περισσότερες από αυτές οι φυτικές κυρίες που χρησιμοποιούνται, ας πούμε, στις παράνομες ουσίες, έχουν αντιστοιχία σε ουσίες του οργανισμού. Δηλαδή η κάναβη είναι η ανταμίδη, η πρέζα, η ηρωίνη είναι η ενδορφίνη, η κόκα είναι η ντοπαμίνη, η δαμανιτάρια είναι και το λεπτό είναι η σεροτονίνη. Συγκεκριμένες ουσίες. Και μάλιστα οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι οι λεγόμενες πνευματικές τεχνικές, τις οποίες χρησιμοποιούμε και εδώ πέρα. Γιόγκα, βιολογισμοί, ασκήσεις γενικά, άσκηση της θέλησης και του ξεχωρίσματός σου σαν παρατηρητή και σαν δρόν υποκείμενο από όλα τα υπόλοιπα μέσα σου που έχουν ιατρικές δράσεις. Λέμε ότι ο άνθρωπος είναι λεγιόν, για παράδειγμα, είναι δηλαδή 10.000 άντρες. Αυτός τι είναι?
Είναι η μία επισημία, το ένα πάθος, η μία στενοχώρια, η άλλη μνήμη που έρχεται την πόπο, ο φόβος για το μέλλον. Δεν είναι τίποτα από αυτά. Είναι ο ιδιοκτήτης όλων αυτών που παίζουν το θέατρο. Που σημαίνει μία διαδικασία αυτοεξερεύνησης και αυτογνωσίας. Μάλιστα. Ωραία. Θέλω να μου πείτε ποιες ομάδες λειτουργούν στα πλαίσια του Ελευσίνα. Δουλεύει, η βασική ομάδα είναι τις δευτέρες ομαδικές συναντήσεις, το μοίρασμα που λέμε, που συζητάμε και αναλύουμε διάφορα πράγματα. Ομάδα θεάτρου, ομάδα γιόγκας, ομάδα ρέικι, ομάδα μουσικής, ομάδα ποδοσφαίρου, ομάδα πολεμικών τεχνών και τελευταία έχουμε και ομάδα skydiving. Ωραία. Ένα ενδιαφέρον που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι όλα αυτά γίνονται χωρίς χρήματα. Δηλαδή εδώ υπάρχουν τρεις βασικοί αρχές, θα το πω έτσι. Χωρίς εγκλεισμό, χωρίς υποκατάστατα, χωρίς χρήματα. Ναι. Γιατί εντάξει, δεν πληρώνουμε νίκη, είναι δικό μου χώρο που γίνεται, οι δάσκαλοι όλοι είναι εθελοντές. Από εκεί πέρα, τα όποια έξοδα μέρο μπορεί να είναι, την πληρώνει καθένα. Δεν πληρώνει. Σε μένα πληρώνει το δάσκαλο που θα σα εκπαιδεύσει στο skydiving, ας παράδειγμα. Και θέλω να μου περιγράψετε μια καθημερινή σας μέρα εδώ. Τι περιλαμβάνει. Συμμετέχετε σε όλα αυτά δηλαδή? Όχι. Στην αρχή συμμετείχα μέχρι να δουν να αρχίσει να ρέει το πράγμα κανονικά. Τώρα συμμετέχω βασικά με πιθανούς κάθε της συνάντησης της πρώτης, της Δευτέρας, του μεράσματος δηλαδή, όπου και πριν από τη Δευτέρα όμως έχουμε συναντηθεί με τα παιδιά, έχουμε συζητήσει, έχουν αναπτύσσονται εδώ πέρα φιλικές σχέσεις. Αυτό είναι το πρωταρχικό το οποίο μας ενδιαφέρει. Η ανάπτυξη ενός αισθήματος οικειότητας, εμπιστοσύνης και γνωριμίας. Γιατί όταν κόβει κάποιο στην πλέζα, έχει κόψει τις παλιές του φιλίες, δεν έχει καθαρά σχέση, κόβει από τους προζάκηδες. Η μοναξιά είναι σημαντικό, δεν τον κάνει υποτροπιάση. Εδώ ακριβώς χτυπάμε τη μοναξιά με αυτόν τον τρόπο. Και κυρίως εκπαιδευόμαστε. Εκπαιδευόμαστε να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και, και υπάρχει το πνεύμα της χαράς που μας ενδιαφέρει. Θα λέγαμε αλλιώς ενθουσιασμός. Ενθουσιασμός. Ναι. Ωραία. Έχετε ασχοληθεί με τη μελέτη των αλλαγμένων καταστάσεων συνείδησης. Τι έχετε αποκομίσει από αυτή τη μελέτη, θέλω να ρωτήσω, και πώς σας έχει βοηθήσει το θεραπευτικό σας έργο? Έχω διαπιστώσει ότι η συνείδηση έχει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες από αυτές που βιώνουμε καθημερινά και με έχει ενισχύσει, μου έχει δώσει ακριβώς το όραμα και τη γνώση μέσα στις πραγματικότητες που μπορεί να ενεργοποιηθεί στον καθένα από εμάς. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Επίσης έχετε ασχοληθεί με τον χριστιανικό ησυχασμό, τον ανατολικό διαλογισμό, τεχνικές αυτοπαρατήρησης, γιόγκα και άλλα πράγματα. Και άλλα, ναι. Τώρα μπορεί να φανεί λίγο ηλίθια ερώτηση, παρακαλώ. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με όλα αυτά. Παρακαλώ. Πιστεύετε στο Θεό? Και αν ναι, τι είναι για σας Θεός? Κύριε, θα σου λέω ότι ο Θεός που προέρχεται η λέξη στα ελληνικά από το Θεό, που σημαίνει τρέχω, θα έλεγα με μια ηρακλητική άποψη ότι είναι η ροή. Είναι η μέρα και νύχτα, χειμώνα, καλοκαίρι, οι πλανήτες και τα φυτά και η συνείδηση που υπάρχει στον άνθρωπο και σε όλα τα όντα. Θα έλεγα είναι ό,τι υπάρχει. Δεν έχει κάποια έννοια προσωπική, δεν είναι κάποιος οργήλος, ανθρωποποιημένος γέρος, ο οποίος ξέρει ότι κάνει απαγορεύσεις, ας πούμε. Αυτό είναι το ιδεολογικό κάλυμα της εξουσίας, ας πούμε, φυσικά. Αυτό είναι κάτι για το οποίο δεν μπορούμε να μιλήσουμε, είναι άφατο, και κάτι για το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε. Αυτό που υπάρχει γύρω μας. Ο έρωτας, το γέλιο, η χαρά, αυτά όλα είναι Θεός. Είναι μέσα σε ένα γίγνεσθε αντιθέτων. Ναι. Μαρξισμός, σας περνάω λίγο στην πολιτική τώρα. Μαρξισμός, αναρχισμός, οικολογία. Ποιο από τα τρία παραπάνω θεωρείτε ότι σας έχει επηρεάσει περισσότερο και γιατί? Ναι, ο αναρχισμός και η οικολογία. Ο αναρχισμός με την έννοια την ιδεολογική της ελευθερίας και η οικολογία με την έννοια της σύνδεσης όλων των όντων, τη σχέση δηλαδή της ερωτικής που υπάρχει στο σύμπαν όταν φτιάχτηκε ο κόσμος, έσπασε το κοσμικό αυγό, που λέγανε οι ορφικοί, μέσα από τη νύχτα, βγήκε ο Φάνης, ο έρωτας. Ο Φάνης είναι αυτός που εμφανίζεται. Αυτός που κάνει, δημιουργείται ο Φάνης, ο έρωτας. Ένα βασικό στοιχείο, η αγάπη, και αυτό φαίνεται μέσα από την οικολογία, σαν διασύνδεση των όντων, και από τον αρχισμό σαν ελευθερία. Και ο μαρξισμός επίσης έχει τα φιλοσοφικά χειρόγραφα του Μάρξ του 1944, νομίζω είναι τελείως αντίθετα από τη σταλινική έκφραση που στο όνομα του μαρξισμού εγκαθιδρύθηκε. Ωραία. Αφού είπαμε τώρα για την οικολογία, θέλω να σας ρωτήσω, να σας πω μάλλον το εξής, αν δεν το γνωρίζετε. Η Χρυσή Αυγή διαθέτει οικολογική ομάδα. Μην το έχω πω.
Ωραία. Άρα φαίνεται πως το οικολογικό ρεύμα σκέψης είναι κάτι που προφανώς αφορά όλο το ιδεολογικό φάσμα. Αν θα θέλαμε να προσδιορίσουμε την αφετηρία αυτής της σκέψης, της οικολογικής, κατά τη γνώμη σας προέρχεται εκ δεξιών, εξ αριστερών ή είναι αυτόφωτη? Είναι αυτόφωτη, αλλά έχει όπως κάθε τι και τις παρεκκλήσεις ή τις προεκτάσεις της. Και την αριστερή και τη δεξιά. Αριστερή δεν θα λέω αυτός, γιατί τη φύση της η οικολογική κοσμαντήληψη είναι αριστερή σε εισαγωγικά. Γιατί και αριστερά χρειάζεται ξανακουβεντιασμα τι είναι. Αλλά θα μπορούσε να έχει δεξιά έφαση, όπως και έχει στην Αμερική, ας πούμε, μια περίοδο. Πολύ καλύτερα τέσσερα δέντρα παρά ένας άνθρωπος. Ναι, αυτή εξαρτάται δεξιά, ας πούμε. Ναι. Μια που σας ρώτησα για τη Χρυσή Αυγή, πώς κρίνετε την άνοδο της Χρυσής Αυγής, πώς το βλέπετε? Είναι αποτέλεσμα της, της ξεφτύλας του κοινοβουλευτισμού. Είναι αποτέλεσμα της καπηλίας, της κακομεταχείρισης και της κακοποίησης των αρχών της δημοκρατίας και είναι φυσικό επόμενο αυτό. Θα έλεγα μέσα από αυτό θα μπορούσαν οι άνθρωποι να πάρουν χαμπάρι κάποια πράγματα, ότι αφού αυτή η κοινοβουλευτική δημοκρατία προωθεί διαφθορά, αυτό που θα λύσει, θα μας βοηθήσει από τη διαφθορά, θέλει μόνο η άμεση δημοκρατία, ο έλεγχος δηλαδή ο πλήρης από όλο τον κόσμο, παρά ένα ολοκληρωτικό καθεστώς από κάποιες σωτήρες που θα μας σώσουν. Αλλά αυτό το γεγονός ότι ο κόσμος ψηφίζει και προωθεί γενικά Χρυσή Αυγή δείχνει ακριβώς αυτή την προδοσία, αν θέλετε, των αρχών της δημοκρατίας από τον κοινοβουλευτισμό. Μπορεί κατά τη γνώμη σας να λειτουργήσει πλήρως αμεσοδημοκρατικά μια κοινωνία υπό καπιταλιστικό καθεστώς? Όχι. Μόνο με μορφή κουάσεων, δηλαδή μικρών κοινοτήτων ή ομοσπονδιοποιημένων τμήματων μέσα σε ένα σύλλογο. Γιατί η άμεση δημοκρατία είναι θέμα συνείδησης. Εάν πιστεύουμε ότι η συνείδηση των πολιτών είναι τόσο ικανή από τη μια μέρα στην άλλη να αποκτήσει δυνατότητα να συνδιαλέγεται με το σύντροφο γραμμή μαχαιρώνεται, τότε ναι, θα μπορούσε, αλλά δεν νομίζω. Ναι. Γι' αυτό μιλάμε για μικρές κοινότητες. Μάλιστα. Θέλω να σας πω τρία ονόματα να μου πείτε την άποψή σας. Για τους δύο είμαι σίγουρος ότι σας έχουν επηρεάσει, για τον τρίτο δεν ξέρω. Επίκουρος, Γιούγκ και Μπούκτσιν. Και οι τρεις. Και οι τρεις. Ναι. Ήμουν σίγουρος για τους δύο πρώτους. Δεν ήξερα για τον τρίτο. Θέλετε να μου πείτε την άποψή σας για αυτούς? Πώς σας έχουν επηρεάσει? Εκφράζουν το ίδιο πράγμα. Εκφράζουν τις σχέσεις της σύνδεσης και της αλληλεξάρτησης που υπάρχει στα όντα στον πλανήτη και, στον άνθρωπο, στον εαυτό του κάθε ανθρώπου. Και ο Επίκουρος προωθεί την κοινωνική πλευρά, μιλώντας για τη φιλία και για την κοινότητα. Ο Γιούγκ μιλάει για την προσωπική πλευρά, την αυτοανάπτυξη και την απελευθέρωση που μας συνδέει με τα άλλα όντα κλπ. Και ο Μάρεν Μπούκτσιν μιλάει για την πολιτική πλευρά, για την πολιτική οικολογία και την άμεση δημοκρατία. Ωραία. Άρα είστε και από τους τρεις επηρεασμένους. Συχνά πυκνά, ως υπεύθυνοι των δεινών που ζούμε σήμερα, αναφέρεται η γενιά του Πολυτεχνείου. Ήσασταν σε αυτή τη γενιά και εγώ ότι ξέρω είχατε λάβει μέρος και στα γεγονότα, έτσι. Μπορείτε να μου πείτε ποια είναι αυτή η περιβόητη γενιά του Πολυτεχνείου τελικά, τι περιλαμβάνει μέσα? Η περιβόητη γενιά αυτή του Πολυτεχνείου, του περιβόητη εισαγωγικά, είναι μια γενιά που τα 90% από αυτούς τους ανθρώπους που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις είναι στα σπίτια τους, απογοητευμένοι από την πορεία των γεγονότων. Ένα ελάχιστο ποσοστό το καπηλευτήκαν ή το αξιοποίησαν, όπως θέλετε πες το, πολιτικά. Άλλοι κράτησαν μια σεμνή στάση παρατήρησης, διότι οι συνθήκες δεν ευνοούσαν τα οράματα τα οποία είχαμε το 1972 και το 1973. Παράδειγμα, από τους δύο εκπονητές του Πολυτεχνείου, η μία κουκουέ, συνασπισμός, κατέληξε Πασόκου ευρωβουλευτής, ο άλλος σεμνός και εναλλακτικός γράφει θεατρικά έργα. Ο Παπαχρήστη, για τον Παπαχρήστη μιλάω. Α, για τον Παπαχρήστη. Τους δύο εκφωνητές του Πολυτεχνείου. Ναι. Μπράβο, είπατε εκφωνητές, ναι. Οπότε η γενιά του Πολυτεχνείου τα συμπεριλαμβάνει όλα. Ναι. Όλους τους τύπους. Οι περισσότεροι όμως που αγωνιστήκανε, οι πιο αγνοί δηλαδή, είναι σπίτια τους. Ναι. Ξέρω εγώ από το αυθεντικό κύριο, από τους γιατρούς. Στην αρχή υπήρχε μια κινητοποίηση, άλλη δεκαετία του 70, σιγά σιγά όμως έπεσε μαύρη πλερέζα, με προδοσίες και καπηλίες. Ωραία. Φτάσαμε στην τελευταία ερώτηση. Ήσασταν συνειδητής των αναρχικών, κυρίως αναρχικών εκδόσεων, Υδροχώος. Ναι, ήταν εναλλακτικές και τροσκισμό και φοιτητικό κίνημα. Και... Ωραία. Δραστηριοποιηθήκατε στην εξοκοινοβουλευτική αριστερά. Ασχοληθήκατε και ασχολείστε ακόμα με το χώρο της απεξάρτησης από τις ουσίες. Εδώ και πολλά χρόνια είστε ενεργό μέλος του οικολογικού κινήματος. Ποιο είναι το πολιτικό σας όραμα? Γιατί έχετε ασχοληθεί με πολλά πράγματα. Όλα αυτά το στοχεύουν το πολιτικό σας όραμα? Ναι, το πολιτικό όραμα είναι το ίδιο. Το πολιτικό όραμα είναι η ελευθερία του ανθρώπου. Η ελευθερία από τα δεινά, η ελευθερία από τον ίδιο τον εαυτό, τον άσχημο, τον αλότερο, τον ψεύτικο.
και ζητάμε να αλλάξουν οι οικονομικές συνθήκες έτσι ώστε να μην θρέφονται τα λόγια και τα ψεύτικα και τα εκμεταλλευτικά στοιχεία, αλλά τα στοιχεία της ελευθερίας και της αλληλεγγύης. Στην πορεία της ηλικίας μου πέρασα διάφορες βάσεις και η οικολογία που είπατε, άλλο η οικολογία και η θεωρία της οικολογίας και άλλο το οικολογική πολιτική έκφραση του σήμερα. Έχω διαφωνήσει, παρόλο που είμαι ενεργοποιημένος μέχρι πρόσφατα, έχω διαφωνήσει ριζικά με την τυχοδιοκτική αυτή, θα έλεγα, στάση που έχουν ακολουθήσει. Μιλάτε για τους οικολόγους πράσινους. Για τους οικολόγους πράσινους, ναι. Και είμαι πολύ απογοητευμένος. Ναι. Από αυτές τις πλευρές. Δηλαδή από το οικολογικό. Το οικολογικό. Ναι. Είναι εδώ ο κόσμος καίγεται, ας πούμε, και το έτσι χτινίζεται. Σε παρακαλώ, δηλαδή. Και λυπάμαι, ας πούμε. Διότι συμπυκνώνει πολλές ιδέες και πολλά οράματα που αγκαλιάζουν όλο τον κόσμο. Αλλά ο κόσμος δεν το ξέρει. Ο κόσμος καθοδηγείται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και οι άλλοι που θα μπορούσαν πραγματικά να δείξουν την πραγματικότητα ποια είναι, έχουν γίνει θυσιθήρες. Μόλις έπεσε το χρήμα, αγαπητέ, άλλαξε η φυσιογνωμία. Όσο ήταν ιδεολόγοι, είμαστε δηλαδή τα πρώτα χρόνια ιδεολόγοι χωρίς συμφέρον, χωρίς δύναμη, πληρώναμε την τσέπη μας για κάποια πράγματα. Το κίνημα έβγαλε βουλευτή στο Ευρωκοινοβούλιο. Όταν άρχισαν να αλλάζουν τα πράγματα και να πέσουν χρήματα και άλλαξε η εικόνα. Θα σας ρωτήσω κάτι άλλο τελικά τελευταίο. Το αναρχικό κίνημα, ναι. Αναρχικό ρεύμα στην Ελλάδα, πώς το βλέπετε αυτή τη στιγμή? Το αναρχικό ρεύμα στην Ελλάδα έχει περάσει διάφορες φάσεις. Από παλιά, ας πούμε, το πρώτο βιβλίο που βγάλαμε επί Μαύρης Χούντας το 1972 ήταν η αρχική τρόλη του Κέντουγκορντ, ας πούμε. Και ήταν και η διευθύνση βιβλιοθήκη κοντά μας και βγάζαμε κοινά βιβλία. Έχει περάσει διάφορες φάσεις. Τώρα, επειδή είμαι εκτός χώρου, πρακτικά δεν ξέρω σε τι κατάσταση βρίσκεται. Σαν εικόνα πώς το βλέπετε, ως αίσθηση? Υπάρχουν πάλι διαβαθμίσεις και κατηγορίες, θα έλεγα. Υπάρχουν οι πιο hard, ας πούμε, αν θέλεις, και οι πιο σκεπτόμενοι. Ναι. Οι πιο ευαίσθητοι και οι πιο ανέστητοι. Κάποιος μπορεί να πει στον αρχισμό γιατί όπως μπορεί να μπει και στη Χρυσή Αυγή. Έχουν φτάσει τέτοια κατάσταση απολυτικής συνείδησης, μη πολιτικής συνείδησης. Ένας νελός που θέλει δράση, θέλει να εξεγερθεί στην οικογένεια, στο σύστημα κλπ. Η Χρυσή Αυγή θα πάει ή η Χρυσή θα πάει. Και είναι πολύ συζητήσιμο αυτό, δηλαδή άξιο προβληματισμού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά.